Πολύ γόνιμες ήταν οι συζητήσεις που είχαμε με την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό τόνισε κατά τις κοινές δηλώσεις με τον πρωθυπουργό ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σηματοδοτεί την πρόθεση των δύο μας χωρών να αναζητήσουν νέους δημιουργικούς δρόμους στις μεταξύ τους σχέσεις. Είναι αλήθεια ότι το διάστημα το οποίο μεσολάβησε αντιμετωπίσαμε πρωτόγνωρες προκλήσεις. Προκλήσεις που δεν γνωρίζουν σύνορα. Μια τριετή πανδημία, ένα πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης, ο οποίος προκάλεσε ενεργειακή, πληθωριστική και επισιτιστική κρίση, αλλά και μεγάλες φυσικές καταστροφές. Από την κλιματική κρίση τις βιώσαμε και οι δύο χώρες. Ταυτόχρονα όμως βιώσαμε και βιώνουμε και περιφερειακές συγκρούσεις που εγείρουν σοβαρή ανησυχία, πολύ περισσότερο όταν εξελίσσονται στην ευρύτερη περιοχή μας. Αλλά και οι διμερείς μας σχέσεις γνώρισαν διακυμάνσεις που κάποιες στιγμές τις απείλησαν επικίνδυνα και μαζί τους την ασφάλεια και την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο. Γι' αυτό και είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι τους τελευταίους μήνες οι δύο χώρες βαδίζουν σε ένα πιο ήρεμο μονοπάτι. Ελλάδα και Τουρκία, Τουρκία και Ελλάδα οφείλουν να ζουν ειρηνικά. Να διατυπώνουν τις διαφορές τους που είναι γνωστές, να τις συζητούν με ειλικρίνεια και να αναζητούν συνέχεια λύσεις. Και αν αυτές δεν γεφυρώνονται, πάντως να μην παράγουν αυτόματα εντάσεις και κρίσεις. Και σε αυτήν την κατεύθυνση, κύριε Πρόεδρε, τον περασμένο Ιούλιο στο Βίλνιους, συμφωνήσαμε να πιάσουμε και πάλι το νήμα των επαφών μας, με στόχο να αναζητήσουμε τρόπους συνεργασίας. Και αναθέσαμε στους δύο υπουργούς εξωτερικών να καθοδηγήσουν τη συγκεκριμένη διαδικασία. Ο οδικός χάρτης τον οποίο υιοθετήσαμε συμπεριλάμβανε τρία επίπεδα. Τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Και στη συνέχεια οι συνομιλίες των δύο αντιπροσωπιών έγιναν, πρέπει να πω, σε ένα πολύ παραγωγικό κλίμα. Και εμείς οι ίδιοι, αγαπητέ μου Πρόεδρε, βρισκόμαστε για τρίτη φορά μέσα στους τελευταίους 6 μήνες. Στις 2 πρώτες συναντήσεις οργανώσαμε τα επόμενα βήματα και αξιολογήσαμε την πρόοδο όσων συμφωνήσαμε. Και σήμερα, στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, κάνουμε μία ακόμα αποτίμηση αυτών των κοινών προσπαθειών μας. Επισκέφθηκα τελευταία φορά την Ελλάδα το 2017. Ήταν η πρώτη μετά από 65 χρόνια επίσκεψη από την Τουρκία στην Ελλάδα σε επίπεδο αρχηγού κράτους. Αισθάνομαι μεγάλη ικανοποίηση που βρίσκομαι ξανά στην Αθήνα για τη συνεδρίαση του 5ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω στο πρόσωπο του κυρίου Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη τις ελληνικές αρχές για την ευγενική υποδοχή που επεφύλαξαν σε μένα και την αντιπροσωπεία μου. Επιθυμούμε να αναπτύξουμε περαιτέρω την θετική όθηση που υπάρχει. Το ότι πραγματοποιούμε ύστερα από 7 χρόνια την 5η συνεδρίαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου αποτελεί ένδειξη αυτής της πρόθεσης. Πιστεύω ότι δεν θα δώσουμε ένα τόσο μεγάλο διάλειμμα και να πραγματοποιήσουμε τουλάχιστον μια φορά το χρόνο αυτή τη συνάντηση και πιστεύω ότι αυτό θα ήταν καλό και για τις δύο χώρες. Με την πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον κύριο Πρωθυπουργό είχαμε ωφέλιμες συζητήσεις. Στη κατηδίαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό συζητήσαμε για τα βήματα που θα μπορούν να γίνουν για την ανάπτυξη της συνεργασίας μας. Στο πλαίσιο της συνέχισης του υψηλού επίπεδου επαφών, τονίσαμε να κρατηθούν ανοιχτοί διάλογοι επικοινωνίας. Υπογραμμίσαμε ότι ο μηχανισμός του Ανώτατου Στρατηγικού Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας που συμβάλλει θετικά στο να προχωρούν οι σχέσεις στο πλαίσιο της θετικής ατζέντας.
İlişkilerimizi geliştirme yönündeki irademizi με τη διακήρυξη της Αθήνας περί σχέσεων φιλίας και καλής γειτονίας βεβαιώσαμε τη βούλησή μας για ανάπτυξη των σχέσεών μας.